Ο πρώτος σκισμός χρονολογείται από τη μινωική εποχή και τοποθετείται στη θέση γύρω από το σημερινό μικρό βενετσιάνικο λιμάνι του Ηρακλείου, που αποτελούσε το λιμάνι της Κνωσού, το Ηράκλειον, που αναφέρει ο Στράβο. Το 146 π.Χ., μετά την υποταγή της Νότιας Ελλάδας στους Ρωμαίους, η Κρήτη βρέθηκε στο επίκεντρο των ρωμαϊκών επιδιώξεων. Ο οικισμός του Ηρακλείου συνεχίζει να υπάρχει την πρώτη Βυζαντινή περίοδο, όπως βεβαιώνεται από τους σταδιασμούς της Μεγάλης Θαλάσσης, αλλά και σε στήλη του 7ου αιώνα που βρέθηκε κοντά στο λιμάνι. Στα 133 χρόνια της Αραβοκρατίας, μέχρι το 961, η Κρήτη είχε μετατραπεί σε ένα τόπο μαρτυρίου και οδύνης και το Ηράκλειο κέντρο δουλεμπορίου. Ο Φωκάς με τον πολυάριθμο στρατό του ελευθέρωσε αρχικά την Ήπεθρο και στη συνέχεια πολιορκεί το φρούριο της Τάφρου, το Ράμπτ Ελ Καντάκ. Η κυριαρχία των Βυζαντινών διήρχεσε μέχρι την εποχή της τέταρτης σταυροφορίας του 1204, όποτε καταλήθηκε οριστικά η Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Η πόλη Κάντια έγινε η κυριότερη ενετική βάση στη λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου και οι ενετοί την αποκαλούσαν ως το πολυτιμότερο πετράδι στο στέμμα της Βενετίας. Το μεγάλο πρόβλημα της σύνδρευσης του Χάνδακα έδωσε λύση ο γενικός προβλεπτής Φραγκίσκο Μοροζίνη και η κρίνη που φέρει το όνομά του κοσμεί μέχρι σήμερα το κέντρο του Ηρακλείου. Σε έκθεσή του προς την γαλινότατη δημοκρατία της Βενετίας ο ίδιος αναφέρει: «Με βασάνιζε συνεχώς το ζήτημα αυτό του νερού και πολλές σκέψεις τριφογύριζαν στο μυαλό μου όταν έπεσε στα χέρια μου, με θέλημα Θεού, μια σύντομη διήγηση του Λατίνου Ορσίνη. Και διαβάζοντας την περιγραφή του, γιούχτα, είδα ότι βρίσκονται εκεί πολλές πηγές με άφθονα νερά από τα καλύτερα και υγιεινότερα του βασιλείου. Πήγα ο ίδιος και βρήκα δύο πράγματα που ήταν τα θεμέλια του υδραγωγείου. Πρώτο, πολλές πηγές με άφθονα νερά που μπορούσαν να ενωθούν όλα μαζί στο καρυδάκι. Και δεύτερο, ήταν ψηλότερα από την πόλη 120 γεωγραφικά βήματα. Αυτό ενίσχυε τη γνώμη μου ότι θα ήταν δυνατόν να διοχετευτούν με ευκολία στην πόλη». Στη συνέχεια ο Μοροζίνη εκπώνησε ένα τιτάνιο για την εποχή έργο, συγκεντρώνοντας τα νερά των πηγών του Γιούχτα και έφερε το νερό στην πόλη με ένα υδραγωγείο μήκους 15 χιλιόμετρων. Μια υδατογέφυρα σώζεται σήμερα στην τοποθεσία Σπήλια στα νότια της Κνωσού. Παράλληλα, οικοδόμησε μια ωραία κρίνη με 4 λιοντάρια που πλαισίωναν τις λεκάνες της κρίνης και στην κορυφή τοποθετήθηκε ένα τεράστιο άγαλμα του Θεού Ποσειδώνα. Η λωβή της κρίνης είναι διακοσμημένη με θέματα από την ελληνική μυθολογία, με τρίτονες, μυθικά όντα του υγρού στοιχείου, νύμφες και δελφίνια.
Τα εγγένεια έγιναν με λαμπρότητα στις 28 Απριλίου 1628, την ημέρα της εορτής του Αγίου Μάρκου, με την παρουσία του Λατίνου Επισκόπου, του Ορθόδοξου Πρωτόπαπα και του λαού. Μετά τους αιματηρούς αγώνες των κριτικών εναντίον των ενετών, στη διάρκεια των επαναστάσεων, η αντίσταση κάμφθηκε και η ηρεμία επικράτησε σε όλο το νησί με ειρηνική συμβίωση μεταξύ των ενετών και του ντόπιου πληθυσμού, ιδιαίτερα στην περιοχή του Χάμπακα. Οι ενετοί μετά από τόσους αιώνες ζωής στην Κρήτη αποτελούσαν μια ενιαία κοινωνία με τους κριτικούς. Οι καθολικοί εκκλησιάζονταν σε Ορθόδοξες Εκκλησίες και οι Ορθόδοξοι σε Καθολικές. Ο Άγιος Φραγκίσκος, που ήταν η μονή των Φραγκισκανών μοναχών στη θέση του σημερινού Αρχαιολογικού Μουσείου του Ηρακλείου, του οποίου το περίτεχνο μαρμάρινο θύρωμα τοποθετήθηκε στους Τούρκικους στρατώνες, το σημερινό δικαστικό μέγαρο, ήταν ο περισσότερο λατρευόμενος Άγιος για τους Ορθόδοξους και πολλοί έδιναν στα παιδιά τους το όνομα Φραγκίσκος και τα ονόματα Φραγκιός, Φραγκιάς ήταν πολύ συνηθισμένα και από αυτά προήρθαν τα επίθετα Φραγιαδάκης, Φραγκουλάκης, Φραγκιαδουλάκης και άλλα. Αλλά και πολλοί από τους ενετούς που ζούσαν στις Καστελανίες της Υπαίθρου είχαν ξεχάσει την καταγωγή και τη γλώσσα τους. Ο γενικός προβλεπτής Τζιάκομο Φοσκαρίνη σε έκθεσή του το 1575 αναφέρει: «Οι ενετοί κάτοικοι των χωριών εκκλησιάζονται στις Ορθόδοξες Εκκλησίες. Βαπτίζουν τα παιδιά τους οι Ορθόδοξοι παπάδες. Αυτοί τους στεφανώνουν, αυτοί τους θάφτουν τους νεκρούς των κατά το Ορθόδοξο δόγμα και τα έθιμα του τόπου. Μιλούν ελληνικά γιατί δεν ξέρουν την ιταλική γλώσσα και γενικά δεν διατηρούν παρά μόνο το βενετσιάνικο επώνυμό τους. Και αυτοί είναι Βενιέρι, Μπαρμπαρίγι, Ντάντολο, Κορνάρο, Φοσκαρίνι, οικογένειες σε όλα τους ελληνικές». Ιδιαίτερα οι τελευταίοι αιώνες της ενετοκρατίας αποτέλεσαν την σπουδαιότερη περίοδο πνευματικής ανάπτυξης του Χάμπακα, κατά την οποία η κριτική λογοτεχνία διαφύλαξε τα ελληνικά γράμματα και το ελληνικό πνεύμα. Στη σχολή της Αγίας Εκατερίνης διδάσκονται τα συγγράμματα των αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων, φιλολογία, ρητορική και οι απόφοιτοι αναδεικνύονται σε κορυφαίες προσωπικότητες όπως ο Μάξιμος Μαργούνιος, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Κύριλλος Λούκαρης, ο Ιεροσολύμων Νεκτάριος, ο Αλεξανδρίας Μελέτιος Πηγάς και άλλοι. Στα χρόνια της Τουρκοκρατίας, η Αγία Εκατερίνη μετατράπηκε σε τζαμί γνωστό με το όνομα Ζουλφικάρ Αλή ή Κετχουντά Τζαμίση. Την ίδια εποχή, ο Ανδρέας Κορνάρος, ο μεγαλύτερος αδελφός του ποιητή του Ερωτόκριτου, ήταν ένας από τους σπουδαιότερους πνευματικούς παράγοντες του Χάμπακα, ο οποίος ήταν ιδρυτής και πρόεδρος της Ακαδημίας των Στραβαγκάντι, των Αλόκοτων,
όπως ονομάζονταν τα μέλη της. Μια άλλη προσωπικότητα ήταν ο Μάρκ Αντώνιο Φόσκολο, που συνέγραψε την κωμωδία Φορτουνάτος στη διάρκεια της τουρκικής πολιορκίας το 1655 και παίχτηκε κάτω από τους ήχους των τουρκικών κανονιών. Παράλληλα με τα γράμματα, στον ενετοκρατούμενο Χάνδακα ανθούν και οι τέχνες. Σπουδαίοι ζωγράφοι αναδεικνύονται, όπως ο Μιχαήλ Δαμασκηνός, ο Γεώργιος Κλόντζας και ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος. Τα χρόνια της ενετοκρατίας, το θρησκευτικό αίσθημα των κριτικών κατοίκων του Χάνδακα ήταν πολύ υψηλό. Το Ηράκλειο ήταν έδρα της Αρχιεπισκοπής της Εκκλησίας της Κρήτης από την δεύτερη Βυζαντινή περίοδο και το Ορθόδοξο δόγμα συνένωνε τους κριτικούς προκειμένου να αντισταθούν στον προσελητισμό τους από τους καθολικούς. Από τα πρώτα χρόνια της ενετοκρατίας, οι Ορθόδοξοι Επίσκοποι και ο Μητροπολίτης εκδιώχθηκαν από τις εκκλησίες και τα κτήματα τα οποία κατέλαβαν οι Λατίνοι ιερείς. Τότε δημιουργήθηκε σοβαρό ζήτημα χειροτονίας των Ορθόδοξων ιερέων και των μοναχών, καθώς οι Λατίνοι Επίσκοποι δεν το επέτρεπαν, με συνέπεια οι Ορθόδοξοι υποψήφοι να ζητούν άδεια προκειμένου να μεταβούν στα Κύθυρα και τα Επτάνησα προκειμένου να χειροτονηθούν. Εν τούτης, οι ενετοί φεουδάρχες της Κρήτης εμπόδισαν το Βατικανό να συνεχίσει την προσπάθεια προσελητισμού, διαχωρίζοντας τη θέση τους, λέγοντας «Σιάμο πρίμα Βενετσιάνι, επόι Χριστιανί». Είμαστε πρώτα ενετοί και μετά χριστιανοί. Το 1583 το Ηράκλειο είχε 13.625 κατοίκους, εκ των οποίων οι 7.625 ήταν μόνιμοι κάτοικοι. Με 74 ενορίες, 72 Ορθόδοξους ιερείς και 113 εκκλησίες, ενώ οι Καθολικοί είχαν μόνο 16. Οι εκκλησίες αυτές αποτυπώνονται στο σχεδιάγραμμα του Ελβετού λιθογράφου Γιώχαν Βερντμίλερ, οι οποίες στα χρόνια της τουρκοκρατίας έγιναν τζαμιά, χαμάμ, και αργότερα με τα ανταλλάξιμα έγιναν οικόπεδα και εξαφανίστηκαν. Λείψανα από αυτές τις εκκλησίες διασώζονται σήμερα σε καταστήματα της πόλης. Από τις παλιές εκείνες εκκλησίες σώζονται της Αγίας Εκατερίνης, των Συναϊτών, η μικρή εκκλησία που τιμάται στον Άγιο Μινά και την Υπαπαντή, ο Άγιος Πέτρος, ο Άγιος Δημήτριος των Μαραγκών, ο Άγιος Μαθαίος των Συναϊτών και ο Άγιος Τίτος. Οι ενετοί άπηχοι φρόντισαν να οικοδομήσουν εκκλησία του προστάτη τους Αγίου Μάρκου απέναντι από το Παλάτσο Ντουκάλε το 1239. Μια τρίκλητη ξυλόστεγη βασιλική με ένα ψηλό κοδωνοστάσιο με ρολόι στη νότιο-δυτική πλευρά. Ο αρχικός ναός καταστράφηκε στους σεισμούς του 1303 και του 1508 και ξαναεπισκευάστηκε. Μετά την άλωση της πόλης από τους Τούρκους, ο πορθητής Φαζίλ Αχμέτ Κιοπρουλού παραχώρησε το ναό στον Δευτερδάρ Αχμέτ Πασά
για να γίνει τζαμί. Το κοδοναστάσιο γκρεμίστηκε και στη θέση του οικοδομήθηκε μιναρές, τμήμα του οποίου σώζεται μέχρι σήμερα στη δεξιά πλευρά του ναού. Επί της οδού 25 Αυγούστου, την Ρούγα Μαΐστρα των Ενετών, συναντούμε τον ναό του Αγίου Τίτου. Στη σημερινή του μορφή, οικοδομήθηκε το 1869 σε τουρκική αρχιτεκτονική και λειτουργήσε ως Βεζίρ Τζαμί και από το 1925 λειτουργεί ως Ορθόδοξος Ναός προς τιμή του προστάτη και πάτρωνα της Κρήτης Αγίου Τίτου. Μετά την εκδίωξη των Σαρακινών από τον Νικηφόρο Φωκά το 1961, η έδρα της Επισκοπής μεταφέρθηκε από την Γόρτινα στον Χάντακα, όπου οικοδομήθηκε ένας μονόχωρος ναός προς τιμή του Απόστολου Τίτου, του πρώτου Επισκόπου Κρήτης. Την περίοδο της Ενετοκρατίας ήταν έδρα του Λατίνου Επισκόπου, αλλά καταστράφηκε, όπως είπαμε, από σεισμό. Στην ίδια θέση οικοδομήθηκε μια τρίκλητη βασιλική, της οποίας τα εγγένεια έγιναν στις 3 Ιανουαρίου του 1446, αλλά και αυτός ο ναός καταστράφηκε από πυρκαγιά το 1544. Μετά την κατάληψη της Κρήτης από τους Τούρκους το 1669, τα κοιμήλια του ναού μαζί με την κάρα του Αγίου Τίτου και την περίφημη εικόνα της Παναγίας της Μεσοπαντήτισσας μεταφέρθηκαν στην Βενετία και ο ναός μετατράπηκε σε τζαμί αφιερωμένο στον πορθητή του Χάνδακα Φαζίλ Αχμέτ Κιοπρουλού, αλλά και πάλι καταστράφηκε στον τρομερό σεισμό του 1856. Την ανοικοδόμηση του τζαμιού ανέλαβε το 1869 ο λαμπρός πρακτικός αρχιτέκτονας Αθανάσιος Μούσης από την Ήπειρο, ο οποίος ζούσε στην Κωνσταντινούπολη. Ο ίδιος ανέλαβε τη μελέτη και οικοδόμηση του Αγίου Μινά, καθώς και των τουρκικών στρατώνων όπου στεγάζονται σήμερα τα γραφεία της περιφέρειας Κρήτης και το δικαστικό μέγαρο. Μετά την ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα, ο ναός επισκευάστηκε, ο μιναρές κατεδαφίστηκε και η εκκλησία αποδόθηκε στην Ορθόδοξη Λατρεία στις 3 Μαΐου 1925 και στις 15 Μαΐου 1966 η κάρα του Αγίου Τίτου επεστράφει από την Βενετία μέσα σε μια λαμπρή υποδοχή από τον Μητροπολίτη Κρήτης Ευγένιο Ψαλιδάκη, τον κλήρο και τον λαό της Κρήτης. Το 2013 ο ναός του Αγίου Τίτου ανακηρύχθηκε καθεδρικός ναός της Αρχιεπισκοπής Κρήτης από τον Αρχιεπίσκοπο Ειρηναίο. Στο παραλιακό μέτωπο της Ενετικής Κάντια, την εβραϊκή γειτονιά της εποχής, οικοδομήθηκε στα μέσα του 13ου αιώνα η μεγαλύτερη από τις καθολικές εκκλησίες της πόλης, ο ναός του Αγίου Πέτρου των Δομινικανών Μοναχών. Η ίδια αδελφότητα των Δομινικανών είχε οικοδομήσει και την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στα Χανιά το 1320. Ο ναός του Αγίου Πέτρου είναι μια μονόκλητη βασιλική με ξύλινη στέγη, αλλά το ιερό και τα παρεκκλήσια στεγάζονται με σταυροθόλια. Σε ένα από τα παρεκκλήσια σώζονται αμυδρές στιχογραφίες και ένας ανάγλυφος θηρεός με δικέφαλο αετό. Σε ενετικά έγγραφα αναφέρεται ότι στον Άγιο Πέτρο ενταφιάζονταν ενετοί ευγενείς, αλλά γύρω από το ναό βρέθηκαν και τάφοι της δεύτερης Βυζαντινής περίοδου, καθώς και κτίσματα των Σαρακινών.
στα χρόνια της τουρκοκρατίας, ο ναός έγινε τζαμί αφιερωμένο στον Σουλτάνο Ιμπραήμ. Δυτικότερα από τον Άγιο Πέτρο βρίσκεται το Ιστορικό Μουσείο του Ηρακλείου, όπου μεταξύ άλλων αξιόλογων εκθεμάτων βρίσκεται και το μαρμάρινο ανάγλυφο του Αγίου Γεωργίου από την ομώνυμη ενετική πύλη του Αγίου Γεωργίου που οδηγούσε στο λιμοκαθαρτήριο και βρισκόταν στη σημερινή πλατεία Ελευθερίας, στο σημείο που βρίσκεται σήμερα η προτομή του Νίκου Καζαντζάκη. Στο υπέρθυρο υπήρχε επιγραφή με το όνομα του ενετού αρχιστράτηγου Παύλου Τζόρτζη και την χρονολογία 1565. Δυστυχώς, μια νύχτα του 1917, η πύλη κατεδαφίστηκε βανδαλικά και αργότερα αποφασίστηκε να ανοικοδομηθεί δίπλα στην εκκλησία της Ανάληψης. Οι εργασίες άρχισαν, αλλά το έργο εγκαταλείφθηκε για να χτιστεί η παρακείμενη οικοδομή. Οι παλαιότεροι Ηρακλειώτες αποκαλούσαν την πλατεία «Τρεις Καμάρες», επειδή εδώ υψώνονταν τρεις υδατογέφυρες που αποτελούσαν μέρος του υδραγωγείου Μοροζίνη, αλλά και αυτό το μνημείο κατεδαφίστηκε. Από αυτήν εδώ την πύλη που ονομάζεται Λαζαρέτο και οδηγούσε στο λιμοκαθαρτήριο που είναι στην ανατολική πλευρά του λιμανιού του Ηρακλείου, τη νύχτα της 16ης Δεκεμβρίου του 1668, ο Δούκας Λαφεγιάρτ με 450 Γάλλους στρατιώτες και 100 γρεναδιέρους έκαναν μια ηρωική εξόρμηση, όμως όταν είδαν τη μεγάλη αριθμητική υπεροχή των Τούρκων, τράπηκαν σε φυγή και οι Τούρκοι τους κατέσφαξαν. Ένα χρόνο αργότερα, ο Δούκας του Μποφόρ με το Δούκα του Ναβάη, με 500 στρατιώτες και 245 αξιωματικούς, την νύχτα της 24ης προς 25η Ιουνίου του 1669, και ενώ η πόλη ήταν υπό πολιορκία λίγες μέρες μετά την παράδοση στους Οθωμανούς, κυνήγησαν τους Τούρκους και τους έτρεψαν σε φυγή μέχρι το προάστιο της Χρυσοπηγής. Ξαφνικά όμως έγινε μια μεγάλη έκρηξη, πιθανόν από κάποια μπαρουταποθήκη, και τράπηκαν ξανά σε φυγή. Η πρόχειρα επιτυχημένη επιχείρηση ήταν μια τραγική αποτυχία. Οι Τούρκοι κατέσφαξαν τους 500 στρατιώτες και τους 245 αξιωματικούς. Σκοτώθηκε ο Δούκας του Μποφόρ και γι' αυτό η οδός που είναι πίσω από το Αρχαιολογικό Μουσείο του Ηρακλείου και οδηγεί στο λιμάνι ονομάστηκε οδός Δουκός Μποφόρ. Δίπλα στην έξοδο της πύλης Λαζαρέτο συναντούμε την τουρκική κρίνη Χανιαλή, την οποία μετέφερε εδώ η αρχαιολογική υπηρεσία από την οδό Ζωγράφου. Πιο πάνω, επί της λεωφόρου Ικάρου, συναντούμε και την κρίνη Γενιτσάραγα, που μεταφέρθηκε επίσης εδώ από ένα τουρκικό αρχοντικό που ήταν στην οδό Μάρκου Αβιέρη κοντά στον Άγιο Πέτρο. Thank you.
Δυτικότερα από το ιστορικό μουσείο, απέναντι από την πύλη Δερματά, συναντούμε την Κρίνη Πριούλη, γνωστή και ως Κρίνη του Ντελιμάρκου. Στη διάρκεια της πολιορκίας του Χάντακα, οι Τούρκοι έκοψαν το νερό του υδραγωγείου, αλλά ο γενικός προβλεπτής Αντώνιο Πριούλη ανακάλυψε μια φλέβα νερού στην τάφρο του προμαχώνα Βιθλεέμ και διοχέτευσε το νερό στην Κρίνη. Στην επιγραφή φέρει την χρονολογία 1666, 3 χρόνια πριν την άλωση της πόλης από τους Τούρκους. Η τουρκική επιγραφή αναφέρει ότι η Κρίνη είχε στερέψει και φρόντισε ο φιλάνθρωπος Γαζί Χουσέιν Πασάς να φέρει και πάλι το νερό το 1789. Η Κρίνη είναι αναγεννησιακής αρχιτεκτονικής, διακοσμημένη με κοιονόκρανα κορινθιακού ρυθμού, με ένα τριγωνικό αέτομα και περίτεχνη γλυπτή διακόσμηση. Απέναντι από την Κρίνη Πριούλη βρίσκεται η πύλη του Δερματά στο θαλάσσιο μέτωπο. Στις 24 Ιουλίου του 1669, ο συμμαχικός χριστιανικός στόλος από 58 πλοία με 1100 κανόνια ήρθε για βοήθεια του πολιορκούμενου Χάμβακα. Επικεφαλής του στόλου ήταν η υποναυαρχίδα του Λουδοβίκου 14ου, το πολεμικό πλοίο Λατερές. Και ενώ όλα ήταν έτοιμα για την έξοδο, ξαφνικά μια δυνατή έκρηξη στο Λατερές από την πύρητη δαποθήκη οδήγησε το πλοίο να βυθιστεί άφταμβρο. Από τα 350 άτομα του πληρώματος σώθηκαν μόνο 10. Πανικός σκορπίστηκε στο συμμαχικό στόλο με αποτέλεσμα να εγκαταλείψουν την επιχείρηση και να τραπούν σε φυγή αφήνοντας την πόλη αβοήθητη. Ο γενικός προβλεπτής του Χάντακα, ο Μοροζίνη, μετά από λίγες μέρες παρέδωσε την πόλη στους Οθωμανούς. Στα χρόνια της ενωτοκρατίας στην Κρήτη που διήρκεσε από το 1204 έως το 1669, 465 ολόκληρα χρόνια σκληρής δουλείας, οι Κρητικοί είχαν υποφέρει πολλά δεινά και δεν ήταν λίγοι εκείνοι που έλεγαν ότι θα ήταν καλύτερα να έρθουν οι αλόθρησκοι Τούρκοι να τους σώσουν από τους ομόθρησκούς τους ενετούς. Οι Τούρκοι γνώριζαν τι συμβαίνει στο νησί, και γι' αυτό μόλις ο Ιουσούφ Πασάς κατέλαβε τα Χανιάτ
το 1645 όρισε Μητροπολίτη Κρήτης τον νεόφυτο Πατελάρο, απαλλάσσοντας όλους τους Ορθόδοξους κληρικούς και μοναχούς από τον κεφαλικό φόρο, ελπίζοντας να έχει τους κριτικούς με το μέρος του. Οι κριτικοί όμως γνώριζαν καλά ότι μπορεί ένας κατακτητής να έφευγε, αλλά ένας άλλος θα καθόταν στο σβέρκο τους. Στη διάρκεια του Ενετοτουρκικού πολέμου, οι κριτικοί διατήρησαν μια σχετικά ψύχρεμη στάση. Οι Τούρκοι δεν είχαν αντίσταση στην Ήπεθρο και αν σε κάποιες αδύναμες στιγμές τους τα πράγματα ήταν αντίθετα, ίσως η έκβαση του πολέμου να ήταν διαφορετική. Θεωρώντας ότι είναι σίγουροι κυρίαρχοι του τόπου οι Τούρκοι, λαιλατούσαν τα χωριά, άρπαζαν περιουσίες, εξανδραπόδιζαν και η αφόρητη καταπίεση οδήγησε πολλούς χριστιανούς στον εξισλαμισμό, ιδιαίτερα τα πρώτα χρόνια της τουρκοκρατίας. Σε 3 χρόνια οι Τούρκοι κατέλαβαν μετά τα Χανιά το Ρέθυμνο και την Ήπεθρο του νησιού, εκτός από την πρωτεύουσά του τον Χάνδακα, και το 1648 άρχισε γύρω από τα απόρθετα τείχη του Μεγάλου Κάστρου ένας τιτάνιος αγώνας που θα κρατούσε 22 ολόκληρα χρόνια. Οι απώλειες των Τούρκων ήταν τρομακτικές. Σε 180 έως 200.000 νεκρούς τους υπολόγισαν οι Οθωμανοί ιστορικοί της εποχής και σε 30.000 περίπου των πολιορκημένων. Ο αγάς των Γενιτσάρων είχε πει τότε ότι οι δάφνες από την Κρήτη θα είναι βουτυγμένες στο τουρκικό αίμα. Ο ταξιδευτής Ευλυγιάτης Ελεμπή, που ακολουθούσε τον τουρκικό στρατό στην πολιορκία, έγραφε στο φως ενός λιχναριού: «Τα λιθάρια που ρίξαν τα κανόνια σε τούτο δω τον Χάνδακα, σε ένα μέρος σαν τα άστρα είναι μαζεμένα. Αυτά δίνουν στην πόλη φήμη. Κι όπως σαν ποτάμι έτρεχε ολόγυρα το αίμα, να φέγγει το λικαβιές και το λικόφως τούτων των καιρών». Αλλά και στους στίχους του Μαρίνου Τζάνε Μπουνιαλή, το Μεγάλο Κάστρο μονολογεί: «Τάχα στη γη να ακούστηκε σαν τη δική μου μάχη, γυαλού ποθές να γίνει και ή τάχα θέγει λάχη, και πολεμούμα μέτρητα κι ολιμερής μαλώνω, 20 χρόνους και κολώ στις εχθρούς και τις σκοτώνω». Η πολύχρονη πολιορκία του Χάνδακα είχε κάνει τον Σουλτάνο Μεχμέτ να μην θέλει να ακούσει το όνομα της Κρήτης. Οι μεγάλες απώλειες του στρατού του και η οικονομική αιμορραγία τον ανάγκασαν να στείλει στο Χάνδακα τον μεγάλο βεζίρι Φαζίλ Αχμέτ Κιοπρουλού, αλλά και πάλι η έκβαση του αγώνα θα ήταν αμφίβολη. Ο Κιοπρουλού είχε την εύνοια της Σουλτάνας Ραμπιά Γιουλνούς, που ήταν κριτικοπούλα και καταγόταν από το Ρέθυμνο, η οποία τον είχε ενθαρρύνει να καταλάβει την πατρίδα της στην Κρήτη. Η ίδια κολακευόταν στην ιδέα ότι ο Σουλτάνος θα της πρόσφερε τον μπασμακλίκι του νησιού για να διοικεί τους χριστιανούς συμπατριώτες της. Στις 4 Νοεμβρίου του 1666, ο Οθωμανικός στόλος έφτασε στην Κρήτη και ο Φαζίλ Αχμέτ Κιοπρουλού, αφού οργάνωσε το στρατό του, άρχισε την τελική φάση της πολιορκίας την άνοιξη του 1667. Ολόκληρο το χρόνο,
Παρά τις φοβερές μάχες, η πολιορκημένη με αρχιστράτηγο τον άβαρχο Φραγκίσκο Μοροζίνη αντιστέκονται με απαράμιλη γενναιότητα. Τα νεκροταφεία είχαν γεμίσει στην πόλη του Χάνδακα, αλλά και οι απώλειες του Κυπρουλού ήταν πολλαπλάσιες. Τότε συνέβη κάτι αναπάντεχο. Ο Βενετός μηχανικός της άμυνας του Φρουρίου, Ανδρέα Μπαρότσι, αυτομόλυσε και παρέδωσε στο Κυπρουλού τα σχέδια με τα αδύναμα σημεία των τυχών του Χάνδακα, που ήταν ο βορειοδυτικός προμαχώνας του Αγίου Ανδρέα και ο προμαχώνας της Αμμουδιάς ανατολικά. Μέχρι τότε οι Τούρκοι έκαναν επιθέσεις στους προμαχώνες του Παντοκράτορα, του Μαρτινέγκο και της Βιθλεέμ, αλλά μετά την προδοσία έκαναν γενική έφοδο στα αδύνατα σημεία του κάστρου. Η τιτάνια σύγκρουση στα τείχη του Χάντακα συνεχίστηκε και τα επόμενα δύο χρόνια, και όταν πλέον κάθε ελπίδα σωτηρίας είχε χαθεί, μετά και από την εγκατάλειψη του αγώνα από τους Γάλλους του Δούκα του Ναβάη, ο Μοροζίνη αναγκάστηκε να συνθηκολογήσει. Οι πολυήμερες διαπραγματεύσεις έγιναν από τον Σκοτζέζο συνταγματάρχη Άναντ, που ήταν έμπιστος του Μοροζίνη, τον Αχμέτα Μάναγα και τον διερμηνέα του Κιοπρουλού, τον Έλληνα φαναριώτη Παναγιώτη Νικούσιο. Η οριστική συνθήκη, που συντάχθηκε από 16 άρθρα, υπογράφηκε στις 6 Σεπτεμβρίου 1669. Μεταξύ άλλων, όριζε ότι τα φρούρια που ήταν στα νησιά Γραμβούσα, Σούδα και Σπίνα Λόγκα θα παρέμεναν στην κυριαρχία των Ενετών, και τέλος ορίστηκε προθεσμία 12 ημερών για να εκενωθεί η πόλη. Σε λίγο θα άρχιζε για το μεγάλο κάστρο και την Κρήτη ολόκληρη η ζωφερή νύχτα της Τουρκοκρατίας, και το κάστρο μυρολογάται την τύχη του στους τοίχους του Μπουνιαλή, λέγοντας: «Όφου αλλαξά που θα γεννεί, άλλους θα κάμω τώρα, αφέντες, φίλους και δικούς, και θα μου δώσουν γνώρα. Σήμερα τα παλάτια μου Τούρκος θα τα πατήσει, και τα τυχιά της χώρας μου απούριξε θα κτίσει». Τις επόμενες ημέρες μια απέραντη σιωπή ήταν απλωμένη στο στρατόπεδο των Τούρκων και γύρω από τους προμαχώνες και τα μεσοπύρια του κάστρου. Στα σημεία που υπήρχαν φρουρές και από τις δύο πλευρές, οι Ενετοί και οι Τούρκοι στρατιώτες κουβέντιαζαν φιλικά μεταξύ τους, σαν να μην είχαν καμιά διαφορά. Οι φωνικές μάχες τους είχαν εξαντλήσει. Σε αυτά τα τείχη δοκιμάστηκε η ανθρώπινη αντοχή τους, και τώρα ένιωθαν όλοι λυτρωμένοι. Την τελευταία νύχτα, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, οι Ενετοί κατέβασαν το μεγάλο σταυρό από τον ερυπωμένο προμαχώνα του Αγίου Ανδρέα, και το πρωί μια αντιπροσωπεία από Ενετούς ευγενείς βγήκε από τα χαλάσματα και προχώρησε προς το στρατόπεδο των Τούρκων. Ένας από αυτούς κρατούσε ένα μεγάλο ασημένιο δίσκο με τα κλειδιά της πόλης για να τα παραδώσει στον Βεζίρι Κιοπρουλού. Εκείνη την ώρα ακούστηκαν φωνές, και μια συμπλοκή είχε ξεσπάσει μεταξύ των Ενετών και μιας ομάδας γενιτσάρων που προσπάθησαν να μπουν βίαια στην πόλη από το μεγάλο ρήγμα που είχε το μεσοπύργιο του Αγίου Πνεύματος. 4 γενίτσαροι έπεσαν νεκροί, και μόλις ο Βεζίρης πληροφορήθηκε την αυθαίρετη ενέργειά τους, έδωσε διαταγή να αποκεφαλιστούν και οι υπόλοιποι. Ωστόσο, η αντιπροσωπεία των Ενετών Ευγενών έφτασε στη σκηνή του Βεζίρη για να παραδώσει τα κλειδιά. Εκείνος σηκώθηκε από το θρονί του, που ήταν στολισμένο με φίλντιση και ελεφαντόδοντο, και πρόσφερε στον Ενετό που του παρέδωσε τα κλειδιά ένα βαρύτιμο μανδύα επενδεδημένο με σαμουρόδερμα και 500 χρυσά νομίσματα. Από 200 χρυσά νομίσματα έδωσε και στους υπόλοιπους Ενετούς. Με την παράδοση των κλειδιών του μεγάλου κάστρου,
τερματίστηκε ο μεγάλος ενετοτουρκικός πόλεμος που κράτησε 24 χρόνια, 3 μήνες και 8 ημέρες. Και την ώρα που ο αρχικανονιέρης των Τούρκων έμπαινε στην πόλη για να παραλάβει τα κανόνια, οι ενετοί επιβιβάζονταν στις γαλέρες τους από την άλλη άκρη της πόλης. Η οριστική συνθήκη που συντάχθηκε από 16 άρθρα υπογράφηκε στις 6 Σεπτεμβρίου 1669. Μεταξύ άλλων όριζε ότι η πόλη έπρεπε να παραδοθεί με όλο το πυροβολικό που είχε πριν την έναρξη του πολέμου. Τα φρούρια που ήταν στα νησιά Γραμβούσα, Σούδα και Σπίνα Λόγκα θα παρέμεναν στην κυριαρχία των ενετών και τέλος ορίστηκε προθεσμία 12 ημερών για να εκενωθεί η πόλη. Το λιοντάρι του Αγίου Μάρκου της Βενετίας έπαψε να βρυχάται στα κάστρα της Κρήτης και ο Μέγας Βεζίρης Φασίλ Αχμέτ Κιοπρουλού μπήκε μετά από 8 ημέρες θριαμβευτή στην πόλη από μια ξύλινη γέφυρα σαν αψίδα πάνω από τα χαλάσματα του προμαχώνα του Αγίου Ανδρέα. Μαζί του μπήκαν και όλοι οι γαζίδες του Ισλάμ και σε μια εβδομάδα ετοίμασαν το Χουνκιάρ Τζαμί που ήταν η εκκλησία του Αγίου Φραγκίσκου των Δομινικανών και εκεί έγινε η προσευχή της Παρασκευής. Πίσω από εκείνη την εκκλησία κάρφωσαν πάνω στα τείχη 7 μπαλτάδες στη μνήμη των 7 ταγμάτων που είχαν αποδεκατιστεί στη διάρκεια της πολιορκίας. Σήμερα 4 από αυτούς τους μπαλτάδες βρίσκονται στο Ιστορικό Μουσείο Ηρακλείου. Ο Τούρκικος στόλος αγκυροβόλησε στο λιμάνι του Χάνδακα και 1000 κανόνια άναψαν τα φυτίλια τους και έκαναν τη γη να τρέμει. Από τη σκηνή του Βεζίρη στην περιοχή της σημερινής φορτέτσας μέχρι την πόλη ήταν μια ώρα δρόμος και όταν εκείνος ξεκίνησε για να πάει στο τζαμί, χιλιάδες στρατιώτες ήταν παραταγμένοι σε όλη τη διαδρομή και έκαναν θυσίες σφάζοντα ζώα. Το πρώτο κήρυγμα της Παρασκευής το έκανε ο μουφτής της Δαμασκού. Εκεί ήταν ο αντιπρόσωπος του αντιναβάρχου Καπλάν Πασά και ο Πασάς των Χανίων Ακεμπού Ταχμέτ Πασάς που είχε έρθει με τη Σουλτανική Γαλέρα με τις χρυσοπίκυλτες σημαίες και τα χρυσά φανάρια. Μετά την προσευχή ο Φαζίλ Αχμέτ Κιοπρουλού εγκαταστάθηκε σε ένα φωτεινό σαράι πάνω από το λιμάνι. Απέναντι στο νησί της Δία είδε αραγμένα τα καράβια των ενετών που περίμεναν να καλμάρει ο καιρός για να σαλπάρουν στη Βενετία. Όλη την ημέρα οι κανονιές έδιναν και έπαιρναν και το βράδυ μετά τις γιορτές όλοι συζητούσαν για το πόσο γρήγορα συμμαζεύτηκε η πόλη και στολίστηκε με σημαίες και λιχνάρια. Δόξαζαν τον Αλάχ που είχαν σωθεί από τα λαγούμια και τις μπάλες των κανονιών και τώρα βρίσκονταν ασφαλείς σε μια όμορφη πόλη. Εκείνη τη νύχτα τα τείχη φωτίστηκαν με πυρσούς, λιχνάρια και κάθε είδους φανάρια που έκαιγαν λάδι, πίσα και νάφθα. Το κάστρο φωτίστηκε σαν να ήταν μέρα και μέχρι το πρωί τα κανόνια και τα τουφέκια βρόντιξαν 40 φορές. 7 μερόνυχτα κράτησαν οι γιορτές και ύστερα ο Μέγας Βεζίρης Φαζίλ Αχμέτ Κιοπρουλού έβγαλε φυρμάνι να κλείσουν όλα τα λιμάνια του νησιού μέχρι να γίνει η απογραφή των πολεμοφοδίων, των προμηθειών και του θησαυροφυλακίου. Έδωσε διαταγή και στους σουλτανικούς γραμματείς να καταγράψουν με κάθε λεπτομέρεια τα πολεμικά γεγονότα για να ενημερώσει τον Σουλτάνο. Αφού έβαλε τάξη στο νησί, ο Μέγας Βεζίρης ετοιμάστηκε και ο ίδιος να επιστρέψει στην Κωνσταντινούπολη. Ο Καπλάν Πασάς ετοίμασε 40 γαλέρες και 40 γαλιόνια και το πρωί της 7ης ημέρας του μήνα Μουχαρέμ του 1080 της Αιγύρας
Ο Βεζίρης αναχώρησε για την Κωνσταντινούπολη, αφήνοντας στην Κρήτη μια φρουρά από 50.000 άνδρες. Τα κανόνια των καραβιών με μια ομοβροντία αποχαιρέτησαν την Κρήτη και τα 846 κανόνια από τις επάλξεις του φρουρίου έριξαν όλα μαζί και έκαναν τη γη και τον ουρανό να τρέμει. Το κάστρο έμοιαζε να βρίσκεται μέσα στις φλόγες, ενώ οι στρατιώτες έριχναν με τα όπλα τους. Από τη σουλτανική γαλέρα ο Μέγας Βεζίρης Φαζίλ Αχμέτ Κιοπρουλού κοίταζε τη χιονισμένη κορυφή του Ψιλορίτη και σηκώνοντας το χέρι του έδωσε διαταγή να ρίξουν μια τελευταία αποχαιρετιστήρια κανονιά. Ο Φαζίλ Αχμέτ Κιοπρουλού μπορεί να κέρδισε τον πόλεμο στην Κρήτη, αλλά ιτήθηκε από τα κρητικά κρασιά. Η αδυναμία του στον κρητικό Μαλβαζία και τον Αθηρίτη τον είχαν κάνει αλκοολικό και 3 χρόνια αργότερα, κατά τη διάρκεια της εισβολής στην Ουκρανία το 1672, στο πλευρό του Σουλτάνου Μεχμέτ IV, πέθανε στις 3 Νοεμβρίου του ίδιου έτους από παρενέργειες του αλκοολισμού. Το κόστος και οι απώλειες που υπέστησαν οι Τούρκοι κατά τη διάρκεια του παρατεταμένου πολέμου στην Κρήτη συνέβαλαν πολύ στην παρακμή του Οθωμανικού κράτους κατά τον τελευταίο 17ο αιώνα. Από την άλλη πλευρά, η Βενετία είχε χάσει τη μεγαλύτερη και πιο ευημερούσα αποικία της. Η εξέχουσα εμπορική της θέση στη Μεσόγειο είχε πληγεί ανεπανόρθωτα και το θησαυροφυλάκιό της είχε εξαντληθεί έχοντας ξοδέψει περίπου 4.253.000 χρυσά δουκάτα μόνο για την υπεράσπιση της Κάνδιας. Με την επιστροφή του στη Βενετία το 1670, ο Μοροζίνη δικάστηκε με τις κατηγορίες της ανυποταξίας και της προδοσίας, αλλά αθωώθηκε και αργότερα έφτασε στο αξίωμα του δόχη. Όταν ο Πάπας Κλήμης VIII πληροφορήθηκε την πτώση της Κάνδιας τον Οκτώβριο του 1669, υπέπεσε σε βαριά κατάθλιψη και σε 2 μήνες, τον Δεκέμβριο του ίδιου χρόνου, πέθανε. Παράλληλα, οι Ενετοί δεν συγχώρησαν ποτέ την προδοσία του Ανδρέα Μπαρότσι. Η απώλεια του βασιλείου της Κρήτης ήταν ένα τεράστιο πλήγμα στην κυριαρχία και τα εμπορικά συμφέροντα της Βενετίας. Το Νοέμβριο του 1671, οι μεγάλοι εξεταστές του δικαστηρίου της Βενετίας πήραν μια αμήλικτη απόφαση να εξοντωθεί πάση θυσία ο προδότης του Χάνδακα, Ανδρέα Μπαρότσι. Η
Για τον δόγη της Βενετίας Ντομένικο Κονταρίνι II ήταν θέμα τιμής η παραδειγματική τιμωρία του τέρατος, όπως τον αποκαλούσε. Σύντομα, ένας απεσταλμένος του δόγη έφτασε στην Κωνσταντινούπολη για να συναντήσει τον ενετό πρέσβη Γκουιρίνι. Του παρέδωσε την απόφαση των μεγάλων εξεταστών και ένα φιαλίδιο με δραστικό δηλητήριο. Στις 5 Μαΐου 1681 φτάνει στην Κωνσταντινούπολη ο νέος πρέσβης της Γαλλινοτάτης Δημοκρατίας της Βενετίας, Τζιοβάνι Μπατίστα Ντονάτο, ένας από τους πιο ξακουστούς διπλωμάτες. Ο νέος δόγης Αλβίζε Κονταρίνι τον είχε εξουσιοδοτήσει να δαπανίσει οποιοδήποτε ποσόν χρειαζόταν προκειμένου να βγάλει από τη μέση τον Μπαρότσι. Ο Ντονάτο στρατολόγησε ένα πλήθος πληροφοριοδότες και πράκτορες που είχαν γίνει η σκιά του προδότη και γνώριζε κάθε στιγμή που βρισκόταν και τι έκανε. Τον Απρίλιο του 1682 οι άνθρωποι του Ντονάτο κατάφεραν να ποτίσουν τον Μπαρότσι με το νέο δραστικότατο δηλητήριο που είχε παραλάβει ο πρέσβης από το δικαστήριο της Βενετίας. Ο Μπαρότσι έπεσε βαριά άρρωστος, με εσωτερική αιμορραγία και φλογώσει στο πρόσωπο. Οι γιατροί υπέθεσαν ότι πρόκειται για κακοήθη πυρετό και ο ίδιος ο Ντονάτο κάλεσε τον χειρουργό της πρεσβείας και του έδωσε εντολή να προβεί σε τομές και καυτηριάσεις περισσότερο για να επιδεινώσει την κατάστασή του παρά για να τον θεραπεύσει. Μετά από λίγες ημέρες, ο εφιάλτης της Βενετίας πέθανε. Στην κηδεία του παρέστησαν οι Φράγκοι μοναχοί της σχολής της Θείας Ευχαριστίας και ο Λατίνος Επίσκοπος της Κωνσταντινούπολης, ο οποίος θέλησε από ευσπλαχνία να εκπροσωπήσει τη λατινική παροικία. Η δίκαιη τιμωρία του προδότη σκόρπισε χαρά στη Βενετία και οι μεγάλοι εξεταστές συνέστησαν στον Ντονάτο να μην είναι φιδωλός στις αμοιβές που θα έδινε στους συνεργάτες του. Αυτός ο δραστήριος και ικανότατος πρέσβης, Τζιοβάνι Μπατίστα Ντονάτο, ήταν που ανακάλυψε και την κριτική καταγωγή της Ραμπιά Γκιουλνούς με μια μυστική έρευνα που έκανε για τα μέλη της βασιλικής Οθωμανικής οικογένειας. Η πτώση του Μεγάλου Κάστρου, εκτός από την πολύχρονη σκλαβιά που προμηνούσε, αποτέλεσε και την αρχή της μεγάλης πνευματικής νύχτας. Ο πυρσός των ελληνικών γραμμάτων έσβησε και στους 2,5 εφιαλτικούς αιώνες που ακολούθησαν, οι κριτικοί πότισαν το νησί τους με πολύ αίμα. Το 1770 ξέσπασε η Επανάσταση στα Σφαγιά, την περίοδο του Ρωσοτουρκικού πολέμου, που έληξε με το μαρτυρικό θάνατο του Δασκαλογιάννη. Μεσολάβησε η περίοδος της Αιγυπτιακής κατοχής της Κρήτης από το 1830 έως το 1840 και ακολούθησε η Μεγάλη Επανάσταση του 1866. Οι σφαγές στα σπήλαια της Μιλάτου, του Μελιδονίου, των Χανίων και η ανατίναξη της Μπαρουταποθήκης στη Μονή Αρκαδίου διατράνωναν την ανυποχώρητη θέληση των κριτικών για την ελευθερία τους. Μια απάνθρωπη σφαγή έγινε και στο μικρό ναό του Αγίου Μινά στις 24 Ιουνίου 1821, όταν οι Τούρκοι έσφαξαν εδώ τον Μητροπολίτη Γεράσιμο Παρδάλη και τους επισκόπους Κνωσού, Νεόφυτο Φιντικάκη, τον Χερονίσου Ιωακήμ, τον Λάμπης Ιερόθεο, τον Σιτία Ζαχαρία και πολλούς προκρήτους. Δίπλα στο μικρό ναό του Αγίου Μινά δεσπόζει ο επιβλητικός μεγαλοπρεπής ναός του πολιούχου της πόλης Αγίου Μινά. Ο θεμέλιος λίθος τέθηκε στις 24 Ιουνίου 1862. 4 χρόνια πριν από τη Μεγάλη Επανάσταση του 1866 και πολλοί Τούρκοι συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο των δωρητών για την ανέγερσή του ναού.
Με το ξέσπασμα της Επανάστασης του 1866, οι εργασίες ανέγερσης του ναού διακόπηκαν για να συνεχιστούν το 1883 επί Μητροπολίτη Τιμόθεου Καστρινογιαννάκη και τα εγγένεια έγιναν στις 16 Απριλίου 1895. Αρχιτέκτονας του ναού ήταν ο υπηρώτης Αθανάσιος Μούσης. Ο ναός του Αγίου Μινά οικοδομήθηκε σε ένα κήπο που υπήρχε εδώ και το ευαδόν του είναι 1350 τετραγωνικά μέτρα, μήκος 42 μέτρα, πλάτος 30 και το ύψος του κοδοναστασίου φτάνει τα 32 μέτρα. Στο ναό κυριαρχούν αναγεννησιακά αρχιτεκτονικά στοιχεία. Ο Τρούλος στηρίζεται πάνω σε υψωμένο κυλινδρικό τύμπανο με δύο ψηλά κοδονοστάσια στην ανατολική πλευρά. Το δεξιό παρεκκλήσιο του ναού είναι αφιερωμένο στον Άγιο Τίτο και το αριστερό στους Αγίους Δέκα. Το τέμπλο του ναού σχεδίασε ο καθηγητής και ακαδημαϊκός Αναστάσιος Ορλάνδος, το οποίο ολοκληρώθηκε το 1930. Πρώτος Μητροπολίτης Κρήτης χειροτονήθηκε ο νεόφυτος Πατελάρος στα πρώτα χρόνια της Τουρκοκρατίας. Πέρασαν μόνο 3 χρόνια από την ώρα που οι πολύπαθοι χριστιανοί του Μεγάλου Κάστρου δόξαζαν τον Κύριο που είχαν επιτέλους μια λαμπρή εκκλησία του καπετάνιου του Αγίου Μινά, που τον σέβονταν αλλά είχαν και τον φόβο του οι Τούρκοι. Τότε παίκτηκε η τελευταία σκηνή του πολύχρονου δράματος του κρητικού λαού στο Ηράκλειο. Στις 25 Αυγούστου 1898, στον κεντρικό δρόμο της πόλης που οδηγεί από τη Λότζια στο λιμάνι, σφαγιάστηκαν και κάηκαν ζωντανοί 500 χριστιανοί, μεταξύ των οποίων ήταν 18 Άγγλοι στρατιώτες του πρώτου τάγματος των Highlanders, των οποίων τα ονόματα μνημονεύονται σε μια μεγάλη μεταλλική πλάκα στον καθεδρικό ναό του Αγίου Τζάιλ στο Εδιμβούργο και είναι ενταφιασμένοι στο κημητήριο του Αγίου Κωνσταντίνου στο Ηράκλειο. Ανάμεσα στα θύματα της τουρκικής θηριωδίας ήταν και ο υποπρόξενος της Αγγλίας Λυσίμαχος Καλοκαιρινός, ενώ τα καταστήματα του δρόμου λαιλατήθηκαν και παραδόθηκαν στις φλόγες από τον τουρκικό όχλο. Η άλλοτε οδός Πλάνης, όπως αποκαλούσαν το δρόμο για την ομορφιά των κτηρίων του, η ρούγα μαΐστρα των ενετών μετατράπηκε σε σωρούς καμένων ερυπίων. Το αποτρόπαιο αυτό γεγονός ανάγκασε τους Άγγλους, που μέχρι τότε τηρούσαν διακριτική στάση έναντι των Τούρκων, να λάβουν δραστικά μέτρα. Η διοίκηση του Αγγλικού στρατού ανακάλυψε τους προτέτειους της σφαγής και οδήγησε 18 Τούρκους σε απαγχωνισμό, ενώ παράλληλα έδιωξε βίαια τον τουρκικό στρατό από την πόλη. Έτσι, μέσα από το αίμα των τελευταίων αυτών μαρτύρων, άρχισε να ανατέλει ο ήλιος της ελευθερίας στην Κρήτη
από ένα βάρβαρο και απάνθρωπο ζυγό. Στα χρόνια που ακολούθησαν, το Ηράκλειο αναδείχθηκε σε μια από τις σημαντικότερες πόλεις της Ελλάδος, με τον παραγωγικό πρωτογενή τομέα της ενδοχώρας, την ραγδαία τουριστική ανάπτυξη και τις εμπορικές δραστηριότητες, αποτελεί σήμερα ένα από τα δυναμικότερα κύτταρα της εθνικής οικονομίας. Στην απογραφή του 2021, ο Δήμος του Ηρακλείου είχε 177.064 κατοίκους, ενώ ο πληθυσμός της πόλης αριθμούσε 162.591 κατοίκους. Πάνω από το πολιτιστικό συνεδριακό κέντρο του Ηρακλείου δεσπόζει ο προμαχώνας Μαρτινέγκο, όπου βρίσκεται ο τάφος του μεγάλου στοχαστή Νίκου Καζαντζάκη. Και καθώς η πόλη ακολουθεί την πορεία της στον χρόνο, εκείνος διαμηνεί. Δεν ελπίζω τίποτα, δεν φοβάμαι τίποτα, είμαι ελεύθερος.